εκεί, την είπα στον πρόλογο, απογοητευτική. Μιλάμε για τη δολοφονία του ενός πατέρα δύο παιδιών 45 ετών, ο Θωμάς, ο οποίος γύρναγε στο σπίτι του μετά από ένα ξενύχτη. Αυτός είναι ο Θωμάς, εδώ είναι από τη βάφτιση της κορούλας του. Ο Θωμάς λοιπόν γύρναγε μετά από ένα ξενύχτη στο σπίτι του με τους φίλους του, είχε βγει έξω. Και μάλιστα είχε και έτσι ένα ατύχημα με το αυτοκίνητό του όταν γίναγε. Παρατάει το αυτοκίνητό του στο βουλκανιζατέρ γιατί είχε το λάστιχο ένα πρόβλημα. Και την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι, ένας συγχωριανός γιώτα. Ένας συγχωριανός Δατιάνα με τον οποίο είχαν κάποια επαφή. Συνομίλησαν μαζί, αντάλλαξαν δύο κουβέντες. Αλλά η συνομιλία εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε καυγά. Πιάστηκαν στα χέρια οι δύο άνδρες. Κάποια στιγμή προσπάθησε ο Θωμάς να φύγει. Δεν ήθελε να δώσει συνέχεια σε αυτό τον καυγά. Τον ακολούθησε ο δράστης, τον ευνηδίασε, τον έπιασε από πίσω, τον γύρισε και του κάρφωσε το μαχαίρι στην καρδιά. Πρόκειται, Τατιάνα, για ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Ο δράστης αμέσως τράπηκε σε φυγή, πήρε μαζί του το μαχαίρι και έκτοτε, παρόλο που έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση, παρόλο που υπάρχουν μάρτυρες που βεβαιώνουν ότι αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας, ο ίδιος αγνοείται. Δεν κατάφεραν δηλαδή οι αστυνομικές αρχές να φτάσουν στα ίχνη του, παρόλο που έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο για την υπόθεση και σε λίγο θα συνομιλήσουμε με την μητέρα του θύματος και τη δικηγόρο. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που ο 45χρονος Θωμάς έπεφτε νεκρός με μαχαιριές μετά από διαπληκτισμό για ένα σκύλο. Η μητέρα του όμως, η κυρία Βασιλική, ακόμα δεν μπορεί να ηρεμήσει. Δεν μπορεί να ξεχάσει το κακό που βρήκε την οικογένειά της. Εκείνη και ο αδελφός του Θωμά, Δημήτρης, περιγράφουν τη νύχτα που ο άτυχος άντρας άφηνε την τελευταία του πνοή από το χέρι ενός συγχωριανού του, ο οποίος από τότε παραμένει άφαντος. Ξεκίνησε από νωρίς, βγήκε στο λιτόχωρο και ξημερώματα γυρνούσε απ' έξω. Λίγο πρωτού μπες μέσα στο λιτόχωρο, πετάχτηκε ένα σκυλί για να μην το χτυπήσει, έπεσε με το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο. Σκάει το λάστιχο του αυτοκινήτου, κάνει δεξιά, διαπλεκτίζεται με τον τύπο που είχε το σκυλί και ξεκίνησε ο αδερφός μου να πάει στο σπίτι με τα πόδια. Ο δολοφόνος έφυγε, πήγε στο σπίτι του, πήρε ένα μαχαίρι και γύρισε και την ώρα που έφυγε ο αδερφός μου με τα πόδια να πάει στο σπίτι, πήγε από πίσω του και τον κάρφωσε το μαχαίρι στην καρδιά. Πάει φαίνεται ο γιος μου για να πάρει την αλυσίδα, αλλά τον κάρφωσε με το μαχαίρι. Περπάτησε και φώναξε, φέρτε μου ένα στενοφόρο, βοήθεια, ζητάω βοήθεια. Η ηλικιωμένη γυναίκα θυμάται ακόμα πως αντέδρασε όταν συνειδητοποίησε πως ο γιος της ήταν νεκρός. Έσπασα όλα, πήγαμε. Εδώ μας λένε πάτε κάτω, δεν με ενημερώνει και αστυνομία από εδώ. Η μάνα του ήρθε, εγώ λέω η μάνα του με ρωτούσα. Όταν πήγα κάτω και λέω φωνάζω τους γιατρούς, μήπως ήρθε κανένας ευγενής τραυματισμένος, πήγα χτυπούσα να σπάσω τα τέτοια, τι αντίδραση, τι να έχω αντίδραση, τρελάθηκα. Όπως λέει τώρα η άρρωστη ηλικιωμένη γυναίκα, μοναδικός σκοπός της ζωής της είναι να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού της και να πληρώσει για το έγκλημά του. Εγώ έχω πόσες μεταστάσεις καρκινοπαθής και δεν πεθαίνω. Περιμένω να δικαιωθεί ο γιος μου. Ξεσπά, η οργή της ξεχυλίζει. Όχι μόνο για τον άνθρωπο που σκότωσε το γιο της, αλλά και για όσους ξέρουν και δεν μιλούν. Για όσους είδαν και δεν έκαναν τίποτα για να βοηθήσουν. Εγώ μόλις πάω εκεί, τους φωνάζω δολοφόνος. Δεν τους φωνάζω καλημέρα σας τι κάνετε. Η που το είδε πρώτη έπρεπε να πάρει κρυφά την αστυνομία να πει ότι εδώ κάτι γίνεται. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Δεν το έκανε. Και αυτή δολοφόνησε και φωνάζω. Πιάστηκε με το σκύλο και μετά από εκεί πέρα λέει εκεί που κάπου εκεί πέρα τον βρήκαν μαχαιρωμένο σε εκείνο τον δρόμο. Ήρθε να μου αφήσει το αυτοκίνητο εδώ σε αυτό το σημείο. Να του φτιάξουμε το λάστιχο που είχε σκάσει και θα ήθελα να το πάρει στις 9. Αυτά. Τον είχα δει κινημένα το πρωί, δεν τον ξαναείδα από τότε. Ο αδελφός του θύματος Δημήτρης λέει πως η αστυνομία δεν έχει κάνει τίποτα για να βρει τον άνθρωπο που μαχαίρωσε και σκότωσε τον αδελφό του, με αποτέλεσμα αυτός ακόμα να διαφεύγει. Φυσικά αυτός εξαφανίστηκε. Μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο και όλα αυτά, ο δολοφόνος έφυγε. Και η αστυνομία έχει περάσει μια τετραετία και ακόμα δεν τον έχει βρει.
Η μητέρα του όμως ξέρει, όπως λέει, διαισθάνεται πως ο δράστης του στιγερού εγκλήματος είναι κάπου στην περιοχή. Εδώ κρύβεται. Το ένστικτο της μάνας είναι πολύ δυνατό. Εδώ τον κρύβουνε. Ένα έγκλημα που είχε συγκλονίσει τη μικρή κοινωνία του Λιτόχωρου και μια οικογένεια που ακόμα περιμένει δικαίωση για τον δικό της άνθρωπο. Θα καλησπερίσω την κυρία Βασιλική, την μητέρα του θύματος, την μητέρα του Θωμά και την δικηγόρο της, την κυρία Αναστασία, την κυρία Αναστασία Καραγιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στις δυο σας. Είναι εξοργιστικό ότι 4 χρόνια μετά το εμψυχρό φωνικό που έγινε στο Λιτόχωρο, εμψυχρό, οι αυτόπτες μάρτυρες που είναι και πολλοί λένε ότι πήγε ο Σιχοριανός στην ψύχρα, τον κάρφωσε με ένα μαχαίρι στην καρδιά. Πρωί. Τον είδανε, ξέρουν ποιος είναι, κανονικά. Και είμαστε σε μια χώρα που παρόλο που είναι Έλληνας, δηλαδή δεν ξέρω αν έχει προσπαθήσει να διαφύγει κάπου εκτός, δεν έχει βρεθεί, δεν έχει συλληφθεί. Είναι δυνατόν 4 χρόνια. Είναι δυνατόν, δηλαδή και αυτή η μάνα. Είναι λογικό να είναι η γυναίκα τόσο ταραγμένη και είναι λογικό να έχει μαζέψει θυμό. Με ακούτε? Με ακούτε, κυρία Βασιλική? Ναι, ναι, σας ακούω, κυρία Δατιάνα, ναι. Σας ακούω πάρα πολύ καλά. Αν και ξέρετε λοιπόν ποιος είναι ο δράστης του εγκλήματος, ξέρετε ποιος σκότωσε το γιο σας? Βεβαίως ξέρω. Τόσα χρόνια, τόσα χρόνια δεν έχει βρεθεί. Απλά δεν πρέπει να πούμε το όνομα, έτσι, το αυτό να το διευκρινίσουμε. Όλο το Λιτόχωρο. Ο Δημήτρης Μάρκο το... Όλοι, ο Δημήτρης Μάρκο το Ευαγγέλιο είναι. Ναι. Θα σας πω το εξής. Ναι. Είχαμε πριν... Αχ, συγγνώμη κυρία Δετιάνα, δεν... συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Ακούστε με, πριν τη συνέντευξη, όπως καλά ξέρετε, σας είχαμε ενημερώσει, ναι, και συμφωνήσει, ναι, ναι, από κοινού, επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή, ότι η συμφωνία αυτή θα τηρηθεί, διότι παρανομούμε λέγοντας, ναι, το, ναι, όνομα, ναι, ναι, του ανθρώπου ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης. Φαντάζομαι μπερδευτήκατε, γι' αυτό ζητάτε και συγγνώμη. Θα ήθελα να το σεβαστείτε. Ζητάω να με συγγνώμη, εντάξει. Η προσωπική, ναι, μου άποψη, κύριε, η προσωπική μου άποψη, αν, ναι, με ρωτάτε, είναι ότι θα έπρεπε με εισαγγελική εντολή όχι μόνο το όνομά του και η φωτογραφία του να έχει δοθεί. Διότι αφού 4 χρόνια η αστυνομία δεν μπορεί να τον βρει, ναι, τουλάχιστον θα έπρεπε να δημοσιοποιήσουμε τη φωτογραφία του, μήπως βοηθήσουν οι πολίτες. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος αυτός να μένει στο διπλανό του σπίτι, στο από κάτω διαμέρισμα, στο διπλανό δρόμο, και είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να τραβήξει μαχαίρι και να σε μαχαιρώσει την καρδιά, δεν διστάζει για ένα καυγά. Να ρωτήσω, εάν ο γιος σας είχε διαφορές με αυτόν τον άνθρωπο, ο Θωμάς? Όχι, όχι, δεν το γνώριζε κανείς, ποτέ. Ήταν μέσα στο σπίτι του, πρώτη φορά τον ίδιο γιος μου. Πρώτη και τον μαχαίρωσε, δεν βοήθησε κανένας από το μέρος που τον δολοφόνησε. Πώς έγινε το έγκλημα, σύμφωνα με τα όσα εσείς γνωρίζετε? Εγώ γνωρίζω ότι γυρνούσε από μια αγορά που έκανε ο γιος μου. Μας κάλεσε όλους, μας είχε τραπέζι. Και με το σκυλί, με ένα σκυλί διαπληκτίστηκαν. Ο γιος μου το ανάφησε και έφυγε, αλλά αυτός πήγε στο σπίτι του. Πήρε το μαχαίρι 30 εκατοστά πόσο πήρε και τον μαχαίρωσε πεσόπλατα. Τον εφηδίασε το γιο μου. Δεν είναι ένας πλαταράς να δει και τη φωτογραφία του δολοφόνου, να δει και το γιο μου. Ο πλαταράς αυτός δολοφόνησε αυτός, το βλέπετε κυρία Τατιάνα. Το πήρα εγώ, το όκλεψα. Κυρία, ναι, Βασιλική, εάν δεν σας είναι, ναι, εύκολο να τηρήσετε, ναι, τη συμφωνία που έχουμε εκ των προτέρων κάνει, γιατί για, ναι, να εμφανιστεί, ναι, συγγνώμη, ναι, να εμφανιστεί, ναι, κάποιος σε ένα κανάλι, επειδή το κανάλι έχει ευθύνη για τα όσα εσείς ισχυρίζεστε. Το ξέρω, το έχετε, ξέρω, από, ναι, εμάς προγενέστερη ενημέρωση, ναι, έτσι δεν είναι, ότι δεν λέμε το όνομα και δεν δείχνουμε, ναι, φωτογραφία. Ναι. Εφόσον, ναι, ναι, όμως, ναι, έχουμε, ναι, κάνει αυτή, συγγνώμη, τη συμφωνία... Ναι. Εγώ θέλω να, ναι, σας παρακαλέσω, ναι, ναι, να τη σεβαστείτε. Και θέλω να σας πω ότι αν δεν, ναι, τη σεβαστείτε, θα αναγκαστώ να ολοκληρώσω, σίγουρα, τη συνέντευξή, ναι, μας εδώ. Είναι αυτό κατανοητό? Φυσικά, ναι, είναι, ναι, κατανοητό, ναι, αυτό? Ναι. Ωραία. Κατανοητό. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πείτε μας λοιπόν τι έγινε εκείνο το βράδυ. Εκείνο
το βράδυ μας... Το πρωί δηλαδή, συγγνώμη, γιατί ο γιος σας βγήκε... 6,5 ώρα το πρωί. Το πρωί. Ναι. 6,5 ώρα γύρισε στο σπίτι του. Για ένα σκυλί που είχε, για να μην το σκοτώσει, έβαλε το αυτοκίνητο πάει στο κράσπεδο. Και έσκασε το λάστιχο. Αυτό ήταν όλο. Για ένα σκυλί που είχε ποιος. Γιατί... Για ένα σκυλί που είχε ποιος. Ο δολοφόνος. Ναι, ο δολοφόνος. Και δεν το σκότωσε. Και κατέβηκε κάτω ο γιος μου και του λέει θα με έκλεινε στο σπίτι μου. Όπως λένε αυτό από τις μάρτες φυσικά. Έφυγε ο γιος μου, το έδωσε παράτα. Ναι, αλλά αυτός είχε πήρε το μαχαίρι από το σπίτι και εκεί κοντά έγινε. Και 30 εκατοστά μαχαίρι τον έβαλε στην καρδιά του γιο μου, πισόπλατα. Τον ευνηδίεσε, κυρία Τατιάνα. Γι' αυτό βγήκα σήμερα στην τηλεόραση. Μήπως ανοίξουν τα στόματα του λιτοκόρου. Δεν ήθελα να δώσω το πρόσωπο μου στην τηλεόραση. Θέλουν να μιλήσουν. Πού τον κρύβουνε. Τίποτα άλλο. Πιστεύετε... Έχουμε δυο εγγόνια εκεί. Πιστεύετε ότι ο δράστης κρύβεται η κάπου γυναίκα. Στην περιοχή σας, δηλαδή. Βεβαίως κρύβεται, γιατί την κερνάει με ένα τζόκερ. Τα μαλλιά του έχουν πέσει. Η μάνα του γυρνάει με το σκυλί, πάει βόλτες και πηγαίνει στις λαϊκές κάθε Δευτέρα και το σχολιάζει ο κόσμος. Εγώ είμαι στο γιο μου πάω, στο λιτόχρο και γυρίζω. Στο νεκροταφείο. Έχω την ύπνο και τα δύο τα εγγόνια. Εσείς λέτε πάτε στο νεκροταφείο και γυρίζω. Μάλιστα. Τι να κάνω. Ναι. 4 χρόνια, κυρία Στεφανίδη, επιτρέπετε να μην δουν τον δολοφόνο και η Κατερίνη και το λιτόχωρο. Παίρνουμε κάθε μέρα τηλέφωνο. Ούτε τηλεφωνητής να ήμουν. Θέλω να με βρουν να δικαιωθεί η ψυχούλα του γιού μου. Γιατί με δολοφόνησε το παιδί μου. Ας τον έχουν ένα πόδι. Ένα χέρι. Να τον έχουν τα παιδιά του. Αυτά σας λέω, κυρία Στεφανίδου. Μετά το φωνικό λοιπόν, ο δράστης έφυγε από το χωριό. Πήγε πρώτα στο σπίτι του, πήγε στη μητέρα του, άφησε εκεί το σκυλί του, γιατί λέτε, εσείς ισχυρίζεστε ότι έγινε ο καυγάς έγινε για το σκυλί. Ότι παραλίγο ο γιος σας, ο οποίος γιος σας εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχε πιει κάτι παραπάνω, γιατί ήταν όλο το βράδυ έξω ο γιος σας. Προσπάθησε να οδηγήσει το αυτοκίνητο. Προσπάθησε να οδηγήσει το αυτοκίνητο και δεν μπορούσε να το οδηγήσει καλά και γι' αυτό χτύπησε τη ρόδα στο κράσπεδο και έσκασε το λάστιχο και το πήγε σε ένα βουλκανιζατέρ. Μάλιστα. Ακριβώς, ναι. Περπατώντας λοιπόν το παιδί σας για να γυρίσει στο σπίτι του, στη γυναίκα του, στα παιδιά του, στην οικογένειά του, συνάντησε το δράστη στο δρόμο. Εκεί για ποιο λόγο διαπληκτίστηκαν, γιατί τσακώθηκαν με το δράστη. Τσακώθηκα νομίζω κάτω που έσπασε το λάστιχο. Επάνω αυτός πήγε πισόπλατα, έφυγε για το σπίτι του ο γιος μου. Τσακώθηκα για το σκυλί, ότι έπαθε τραλαλά. Ξέρω κι εγώ. Το σκυλί το έχει η μάνα του. Αυτό βεβαίως δεν προκύπτει από τις πληροφορίες τις δικές μας, από τις πληροφορίες που έχουμε από το παραπεμπτικό βούλευμα. Δεν προκύπτει δηλαδή ότι χτύπησε με το αυτοκίνητό του το σκυλί, αλλά ότι του ξέφυγε επειδή είχε καταναλώσει κάποια ποσότητα αλκοόλ το βράδυ εκείνο. Και στη συνέχεια συναντήθηκαν, εντάξει, είχε και λίγο έτσι καλή διάθεση ο γιος σας, γιατί είπαμε ότι είχε καταναλώσει κάποια ποσότητα αλκοόλ και εκεί κάτι είπαν, εκεί κάτι υπόθηκε. Λάχος. Τώρα υπόθηκε κάτι για το σκυλί. Όχι. Ο γιος μου δεν ύπνε. Γιατί ο τραδικαστής τον είδε ότι ήταν χορτάτος και έχουμε την νετροδικαστική εξέταση. Απλώς τον γκάφωσε το μαχαίρι, ζήτηξε βοήθεια για στενοφόρο και κανένας δεν, αν πήραν κρυφά, πήραν μερικοί τηλέφωνο, είπαν κρυφά, αλλά όταν έπεσε ο γιος μου, φώναξε βοήθεια, 7 μέτρα περπάτησε, εγώ τη γράφει η δικογραφία, δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν εκεί. Από τα κανάλια το έμαθα εγώ, αλλά όχι το έμαθα ότι δολοφόνησε το γιο μου, ότι τράκαρε. Και αυτός εκείνη την ώρα έπεσε κάτω και άνοιξε το κεφάλι του και ημορραγήσε μισή ώρα τα κάτω ο γιος μου. 2 λεπτά ήταν το ασθενοφόρο του λιτοχώρου. Κανένας δεν πλησίασε. Κανένας.
Κανένας κρυφά να πάρει ένα τηλέφωνο. Να αστυνομία, δίπλα ήταν η αστυνομία. Με τα βήματα, δυο μέτρα, τρία ήτανε. Κανένας δεν βοήθησε το παιδί μου, τα εγγόνια μου και τη γυναίκα του που είναι, έφυγε η γη από τα πόδια μας. Άρα εσείς λέτε ότι οι χωριανοί εκεί, παρόλο που έβλεπαν τον γιο σας να ψυχοραγεί κάτω στη γη, δεν ειδοποίησαν την αστυνομία και δεν προσπάθησαν να ειδοποιήσουν το ΕΚΑ, δεν προσπάθησαν να τον βοηθήσουν. Φοβόταν το δράστη γιατί κάτι τους απασχολούσε ο δράστης. Ναι, το δράστη. Γιατί μόνο στο περίπτερο έχει κάτι... Έχει ξέρει όλα, τα είπε στην αστυνομία η κυρία, δεν ξέρω. Πόση ώρα έμεινα βοήθητο το παιδί σας. Όλα. Πόση ώρα έμεινα βοήθητο το παιδί σας κάτω. Πάνω στο 20 λεπτά τόσο θα ήταν. Ακαραίος ήταν. Ακαραίος ο θάνατος ήταν όμως. Δεν θα μπορούσε με το να μαχαίρι ήταν 30 ήταν το χτύπημα στην καρδιά. Τον μαχαίρωσε στην καρδιά. Απλώς είναι ναι. Το παράπονό σας που δεν πήρανε γρήγορα την αστυνομία. Το παράπονο την αστυνομία και το ένα στενοφόρο. Ναι. Και, και το στενοφόρο που δεν ήρθε για να τον σώσει. Θα σωνότανε ο γιος μου, αν δεν έπεφτε να ανοίξει το κεφάλι. Θα σωνότανε. Δεν θα σωνότανε. Μάλιστα. Είναι η δικηγόρος σας εκεί όμως, η οποία... Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Καραγιάννη. Καλησπέρα. Πού πιστεύετε, κυρία Καραγιάννη, ότι οφείλονται αυτά τα 4 έτη της απραξίας? Δηλαδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τις αρχές, δεν υπάρχει κινητοποίηση. Για ποιο λόγο ο εισαγγελέας δεν έχει δώσει μια εντολή τουλάχιστον να δείξουμε μια φωτογραφία του δράστη, να βοηθήσει και ο κόσμος στην αναζήτησή του. Ναι. Όσον αφορά την φωτογραφία του και τα στοιχεία του δράστη, έχουμε ζητήσει επανειλημμένως, έχουμε κάνει αιτήσεις στο εισαγγελέα πλημελιωδικών Κατερίνης για να δημοσιοποιηθεί και το όνομά του και η φωτογραφία του. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων, δεν μας έχει δοθεί εντολή. Κατόπιν του πέρατος της κυρίας Ανακρίσεως, δόθηκε παραπεμπτικό βούλευμα και μετά έφυγε η δικογραφία για τη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται στο στάδιο του προσδιορισμού. Σε αυτό λοιπόν το στάδιο είναι δύσκολο, δεν υπάρχει δυνατότητα να εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για να δοθεί τα στοιχεία του δράστη και η φωτογραφία του. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Αλλά πιστεύαμε και εμείς είχαμε τη θέληση και πιστεύαμε ότι θα βρεθεί σύντομα, γιατί είναι ένας μικρός χώρος, μια μικρή κοινωνία. Πιστεύαμε ότι θα βρισκόταν ο δράστης. Εντάξει, υπάρχει, είναι η αλήθεια, είναι στην κρίση του εισαγγελέως να κρίνει, να θεωρήσει τι είναι πιο σημαντικό. Η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων ενός ανθρώπου που έχει διαπράξει ένα τόσο φρικτό έγκλημα ή το κοινό καλό. Δηλαδή, εδώ... Στην κρίση σας, κύριε Στεφανίδη. Ξένουν δύο πράγματα στη ζυγαριά. Εμείς, δικαστές, εισαγγελείς δεν είμαστε, αλλά όλοι κρινόμαστε για τις αποφάσεις μας. Εντάξει, όλοι από την και άλλη... κρίνοντες κρίνονται. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μας λέτε ότι ενώ υπάρχει μία απραξία της αστυνομίας 4 χρόνια μετά, δεν δίνεται καν από την εισαγγελία η οποία θέλει και φροντίζει, λέει, να διαφυλάξει τα προσωπικά δεδομένα 4 χρόνια του στιγερού αυτού δολοφόνου, γιατί καρφώνω μαχαίρι στην καρδιά, δείχνει άνθρωπο αδίστακτο. Παραβατικό. Αδίστακτο και παραβατικό. Είναι και ο τρόπος που έγινε το έγκλημα. Έχω μαχαίρι πάνω μου. Έχω μαχαίρι πάνω μου και το καρφώνω στην καρδιά. Είναι πράξη συγκεκριμένη. Και ενώ έχει λήξει το περιστατικό. Ενώ έχει λήξει το περιστατικό. Δηλαδή έχει τελειώσει. Εντάξει, ήταν έτοιμος να φύγει, αποχωρούσε από τον καυγά. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να πούμε ότι όπως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι κατηγορούμενος. Για τον κατηγορούμενο ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Καλός ή κακός υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Ισχύει λοιπόν το τεκμήριο της αθότητας. Δεν έχει απολογηθεί αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει περάσει από τον ανακριτή. Γιώτα μου, το τεκμήριο της αθότητας. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι προστασίας. Έχει θεσπιστεί. Για αν να προστατεύεται ο κατηγορούμενος μέχρι να γίνει η δίκη, δηλαδή υπάρχει λόγος μέχρι να πάει στο δικαστήριο, να μην διασύρεται, να μην δικάζεται από τα μέσα, να μην διαπομπεύεται ένας αυτός άνθρωπος. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος διαφεύγει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. Καταζητείται και εκκρεμεί και ένταλμα σε βάρος. Καταζητείται 4 ολόκληρα χρόνια ο άνθρωπος αυτός. Σκότωσε και κρύβεται. Μιλάμε για συγκεκριμένες πράξεις. Διότι αν δεν είχε να φοβηθεί τίποτα και δεν είχε διαπράξει το έγκλημα, θα είχε πάει να παραδοθεί στις αρχές. Εδώ
Για ποιο ακριβώς τεκμήριο της αυτότητας μιλάμε αυτό αυτή τη στιγμή. Παρακαλούμε. Αυτό και αυτό, κυρία Στεφανία. Υπάρχει τεκμήριο, όπως και να το κάνουμε, όμως μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου. Υπάρχει τεκμήριο. Βεβαίως υπάρχει τεκμήριο, αλλά έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και ειδικά προσφάτως να γίνεται κατά κόρον. Να κοιτάνε οι εισαγγελείς το υπέρτατο καλό και να δίνουν φωτογραφίες βιαστών, φωτογραφίες συμμοριών. Χθες δείχναμε φωτογραφίες κάποιων που είχαν διαπράξει, όχι ανθρωποκτονίες, είχαν διαπράξει ληστείες μέσα σε σπίτια. Είχαν μπει μέσα σε σπίτια ηλικιωμένα και τους είχαν κλέψει τα λεφτά. Δεν είχαν διαπράξει, δεν είχαν σκοτώσει, δεν είχαν αφαιρέσει ζωές οι άνθρωποι αυτοί. Και δείχναμε τις φωτογραφίες τους. Εδώ λοιπόν είναι στην κρίση του εισαγγελέως, αν θα δοθεί η φωτογραφία. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας κρίνει ότι το υπέρτατο καλό, αυτό το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, είναι να διατηρήσει την ανωνυμία του, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος καταζητείται 4 χρόνια μετά, να τον προστατέψει, να προστατέψει τα προσωπικά του δεδομένα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι και οι κρίνοντες κρίνονται, τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τις δυο. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Εμείς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να δικαιωθείτε. Κυρία Στεφανίδου. Έχετε περάσει καρκίνο, έχετε μεταστάσεις και ακόμα περιμένετε να συλληφθεί ο δολοφόνος του παιδιού σας. Εγώ στα μνήματα του γιού μου έχω και το επίθετο και τα πάντα. Τα έχω εκεί σε μεγάλη πακέτα. Ξέρουν, όλο το λιτόχωρο ξέρει. Μάλιστα. Ξέρουν το γιο μου, ξέρουν και αυτόν. Ποιος είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.